Γιατί και ο Πάπας είναι με τη μεριά του Αντιχρίστου. Λοιπόν, και θα παίξει το ρόλο του ψευδοπροφήτη ο Πάπας, έτσι να το θυμάστε αυτό. Δηλαδή θα προωθήσει τον Αντίχριστο. Και λέγαμε τώρα στα μάτια. Και για τους σημαίνει ιδωλολάτρες ήταν αυτό. Ναι, για τους ιδωλάτρες ήταν αιμορία και για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο. Να πιστέψουμε σε ένα τέτοιο Θεό. Εμείς περιμέναμε ένα Θεό, Μεσσία, ο οποίος θα μας δόξαζε παγκοσμίως, θα έκανε ένα παγκόσμιο κράτος με κέντρο την Σιών, εξού και ο Σιωνισμός, έτσι. Το όνειρο των Σιωνιστών αυτόν είναι. Εξού και η παγκοσμιοποίηση. Πίσω από την παγκοσμιοποίηση αυτοί κρύβονται, οι Σιωνιστές, οι μεγαλοτραπεζίτες που είναι Σιωνιστές καμπαλιστές. Και αυτό είναι ο Σιωνισμός, έτσι, η επιδίωξη της κατασκευής ενός παγκόσμιου κράτους με κέντρο της Σιών, την Ιερουσαλήμ δηλαδή. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και εκεί θα φτιάξουν και τον ναό που τον έχουν ήδη έτοιμο, έτσι προκατασκευασμένο, για να βάλουν τον ανθρωπότη, τον Αντίχριστο, ο οποίος θα απαιτήσει να προσκυνηθεί ως Θεός. Τα ξέρουμε πολύ καλά από την Αποκάλυψη όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά όταν θα γίνουν, θα δείτε πόσοι θα πλανηθούν. Γιατί ακριβώς, κι αν τα ξέρουν κάποιοι, τα ξέρουν κεφαλικά. Αλλά πολλοί ούτε καν τα ξέρουν, ούτε καν ενδιαφέρονται να τα μάθουν όλα αυτά. Έτσι, τα οποία είναι στοιχειώδη για ένα χριστιανό και πρέπει να τα γνωρίζει. Οπότε, για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο ο Χριστός. Αυτοί περίμεναν ένα Μεσσία παγκόσμιο που θα τους έκανε διάσημους, έτσι, παγκόσμιους κυριάρχους με ένα παγκόσμιο κράτος, και θα είναι αυτός ένας επίγειος βασιλέας που θα εγκαθιδρύσει μια αιώνια βασιλεία. Αυτό είναι το όνειρό τους. Μια αιώνια βασιλεία της Σιών, έτσι, του Ισραήλ. Αυτό είναι το όνειρό τους. Και τώρα που είδαν ότι δεν τους βγήκε και ο Χριστός ήταν άλλο και ο Μεσσίας ήταν άλλο από αυτό που περίμενα, σου λέει, α, έτσι είναι, θα πούμε ότι εκείνος δεν ήταν ο Μεσσίας και θα φτιάξουμε ένα δικό μας Μεσσία. Και δεν θα περιμένουμε το Θεό τώρα να μας φτιάξει το κράτος, θα το φτιάξουμε εμείς το κράτος και μετά θα βάλουμε και το Μεσσία. Πολύ ωραία, έτσι. Ό,τι πιο βλακώδες δηλαδή. Με το Θεό πας να τα βάλεις. Αυτό κάνουν τώρα. Και αυτό αναιρούνται. Λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά ουσιαστικά έχουν φτιάξει ένα δικό τους σύστημα που προσπαθούν να το πραγματώσουν. Και ο Θεός, βλέπετε, τους αφήνει μέχρι ένα σημείο για να φανεί και η βλακεία και η ανοησία του διαβόλου και να έρθει η τελική, ας πούμε, συντριβή του, έτσι, πανηγυρική συντριβή του και κατεσχήνη του. Έτσι και σήμερα και πάντα ο Χριστός είναι για τους ειδωλολάτρες, είναι μορία, έτσι, γι' αυτό και δεν λένε καν το όνομα του Χριστού. Βλέπετε, η δική μας υποταγμένη στη Μασονία, έτσι, πολιτική κλπ. Ποτέ δεν μιλάνε για Χριστό. Έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη Χριστός? Θεός, έτσι, αόριστα, αν το πουν και αυτό. Αλλά Θεός μπορεί να είναι και ο Μπαθομέτ, έτσι. Για αυτούς Θεός είναι. Ο Αιωσφόρος, δηλαδή. Γιατί ακριβώς ο Χριστός είναι που τους καίει, έτσι. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο Χριστός είναι αυτό που δεν θέλουν, που πολεμούν και μισούν. Γι' αυτό και δεν λένε ποτέ το όνομά του. Και αν το πεις εσύ, θα σε χλεβάσουν. Θα σου πούν πού ζεις. Πού ζω. Εσείς πού ζείτε. Μέσα στο σκοτάδι. Εγώ ξέρω πολύ καλά πού ζω. Και με ποιον ζω.